Παρακαλώ να διανεμηθεί. Παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή δύο μέρες τη διαδικασία της Βουλής. Άκουσα όλες τις τοποθετήσεις και πραγματικά προβληματίστηκα σε πάρα πολλές από αυτές τις τοποθετήσεις αν οι συγκεκριμένες διατάξεις ήταν στη σωστή κατεύθυνση ή αν έπρεπε να γίνουν αλλαγές. Δεν είμαι δογματικός. Πιο πολύ είμαι οπαδός της αναθεώρησης παρά του δογματισμού σε αυτά τα ζητήματα. Όταν όμως ακούω αυτούς οι οποίοι οδηγήσαν τη χώρα 40 χρόνια σε αυτό το σημείο να βγάζουν εδώ κραυγές και να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για τα σπίτια του λαού, για τα εισοδήματα, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τη φοροδιαφυγή, για το λαθρεμπόριο, ξεχάσαν ποιοι ευθύνονται για όλα αυτά τα ζητήματα και ποιοι μας οδηγεί σε αυτό το σημείο. Έρχονται χωρίς κανένα θράσος και να κάνουν κριτική για μια κυβέρνηση που δεν έχει κλείσει ένα χρόνο, για μια πολιτική που είμαστε αναγκασμένοι και έχουμε εξηγήσει γιατί την κάνουμε και προσπαθούν να τεκμηριώσουν πάνω σε εμάς όλη αυτή την κριτική. Επιτέλους, κύριοι, συγκεκριμένα είναι τα προβλήματα και πρέπει να δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις και αφήστε το λαϊκισμό της υιοθέτησης κάθε αντικυβερνητικής και... Κύριε Κεκέρογλου, σε παρακαλώ. Είναι μια παλιά συνεχίστε, κύριε Υπουργέ. Δεν μπορώ να αλλά αυτό όμως. Συνεχίστε. Ελεύθερο είστε να πείτε ό,τι θέλετε, αλλά υποτίθεται απαντάτε σε ερωτήματα. Συγκεκριμένα τώρα. Πράγματα. Πρώτα απ' όλα, για το θέμα της τροπολογίας που καταθέσαμε, της ομοθετικής βελτίωσης για το φόρο στην κάθε φιάλη κρασιού. Το ξεκαθαρίζω για να μην υπάρχει κάποιος και συνεχίζει την παρανόηση. Η αρχική λογική ήταν 0,30 λεπτά του ευρώ σε κάθε φιάλη κρασού. Τώρα έγινε 0,15 λεπτά σε κάθε 750 ml κρασιού. Αν πουλιέται σε άλλη συσκευασία από τα 750 ml, κάνουμε πολλαπλασιασμό, διαίρεση και βρίσκουμε τι είναι να επιβαρυνθεί. Ένα, δύο. Δεν αφορά τα κρασιά που πάνε για το εξωτερικό. Δεν αφορά τις εξαγωγές. Και να σταματήσουν τα κροκοδίλια δάκρυα γι' αυτό. Με απόφαση που θα βγει, με απόφαση που θα βγει, και το λέει μέσα η παράγραφος 2, με απόφαση του Υπουργού που θα βγει, θα ξεκαθαρίζει και το θέμα αυτό. Είναι 0,15 αναφιάλι που καταναλώνεται στην Ελλάδα και αφορά τα ελληνικά και τα εισαγόμενα κρασιά. Τέλη κυκλοφορίας. Η τροπολογία που κατατέθηκε απαντάει επιτέλους σε όλο αυτό που όλο αυτό το διάστημα, όλη αυτή την καταιγίδα που προσπαθήσαν κάποιοι να εμφανίσουν. Ότι τα τέλη κυκλοφορίας θα είναι ο ένφια του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, κύριοι. Σας διαψεύσαμε. Εάν διαβάσετε ακριβώς τη διάταξη θα δείτε ότι το πλήθος των οχημάτων που έχουν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχουν μια μικρή αύξηση. Και αν δείτε πραγματικά το που μειώνουμε και το που αυξάνουμε είναι αυτό που πραγματικά σας ενοχλεί. Είναι το ταξικό πρόσημο στην πολιτική μας, διότι εσείς βεβαίως και θέλατε να μειώσουμε στα ακριβά αυτοκίνητα τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Εκχώρηση ενοικίων. Εκχώρηση ενοικίων. Είχατε στην πριν πάτε στα ρενίκια, μήπως θέλετε να απαντήσετε και στο ερώτημα του κυρίου Θεοχάρη που έβαλε για τα αυτοκίνητα που ταξινομούνται έξω. Να μην ανησυχεί ο κύριος Θεοχάρης, αν υπάρχει τέτοιο πράγμα θα το αποκαταστήσουμε. Δεν υπάρχει μέσα στην τροπολογία, αλλά αν υπάρχει κάτι το έχω σημειώσει και το αποκαταστήσουμε. Σε ό,τι αφορά την εκχώρηση ενοικίων. Θα χάναμε χρόνο, αλλά δεν θέλω να το κάνω, για να σας διάβασα τα πρακτικά της Βουλής, το τι ακούστηκε εδώ όταν αποσύραμε τη διάταξη με την οποία καταργούσαμε την εγχώρηση των ενοικίων στο δημόσιο. Το τι καταλογίζατε τότε στην κυβέρνηση. Τώρα δεν έχουν κάποιοι τη γενναιότητα να βγουν και να πούν, δεν ψηφίζουμε τη διάταξη, δεν συμφωνούν, αλλά να πούνε, είναι σε σωστή κατεύθυνση. Δεν λένε τίποτα. Σιωπή από αυτό, γιατί ο λαϊκισμός τους και η αντικυβερνητική λογική τους τους οδηγεί ακόμα και αυτό το πολύ σωστό μέτρο με το οποίο ανακουφίζουμε τους πολίτες. Δύο είναι τα βασικά σημεία αυτού του μέτρου. Το ένα είναι ότι αποδεικνύουμε τι σημαίνει διαπραγμάτευση. Δεν μπορούσαμε να φέρουμε τη διάταξη τότε που φέραμε την απαγόρευση εκχώρησης των ενοικίων, διότι υπήρχε διαπραγμάτευση. Μπορούμε να τη φέρουμε με τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών και είναι κάτι που ανακουφίζει τους πολίτες, διότι δεν φορολογούμε πλασματικά εισοδήματα. Επιλογή υποθέσεων για έλεγχο με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Τεράστια υποκρισία. Γιατί? Τι κάνουμε? Παίρνουμε μια διάταξη που ίσχυε από το 2013, την εμπλουτίζουμε και την κάνουμε πιο σημαντική.
και δεχόμαστε κριτική, γιατί δίνουμε στη Google Δουέ τη δυνατότητα να διαλέξει τις υποθέσεις με κριτήρια, και έτσι πρέπει να γίνεται, και όχι στον όποιον Αλεξιάδη. Δεν κατάλαβα, αυτό θέλετε εσείς? Ο Υπουργός Οικονομικών να αποφασίζει ποιες υποθέσεις θα ελέγχονται? Τα κάνατε αυτά στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν θα γίνονται όμως πλέον. Και σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό, το εξήγησα και χθες, δεν το έχετε καταλάβει. Το συγκεκριμένο πράγμα κρύβει πίσω τη λογική λειτουργίας του δημοσίου. Θέλουμε δημόσιο ανεξάρτητο και δημόσιο που θα λειτουργεί αποτελεσματικά, ή δημόσιο που θα τακτοποιεί τους πολιτικούς μας φίλους, τους συμβούλους, τους χρηματοδότες μας και όλους αυτούς που είχαμε μέχρι τώρα? Τέλος, για να απαντήσω και στην αγωνία που έρχεται πολύ συχνά για τα στοιχεία που δεν δίνει ο Αλεξιάδης. Εδώ τα έχω όλα τα στοιχεία και θα καταθέσω στα πρακτικά. Εγώ θα επαναλάβω όμως ένα ερώτημα στους συγκεκριμένους βουλευτές, οι οποίοι το λένε και το ξαναλένε, αλλά δεν απαντούν σε μία δική μας απλή ερώτηση. Θα απαντήσετε κάποτε 2010, 11, 12 που ήταν η λίστα Λαγκάρτ? Διότι καλά κάνετε και ζητάτε τ' άλλο. Για πείτε μας γι' αυτό. Θα μας πείτε κάποια στιγμή γιατί μεθοδεύατε την παραγραφή της λίστας Λαγκάρτ, που ξέρατε ότι παραγράφεται 31/12/15, και αν δεν ανοίγαμε εμείς το θέμα σαν κυβέρνηση θα πηγαίναμε για παραγραφή και κάποιοι φίλοι δικοί μου θα είχαν προβλήματα να πληρώσουν φόρους που θα καταλογιστούν και θα πληρώσουν? Θα απαντήσετε σε αυτά τα ζητήματα? Εμείς λοιπόν λέμε, πρώτα απ' όλα, εάν υπάρχει πρόταση από βουλευτές εδώ για να καταργηθεί το φορολογικό απόρριτο, διότι αυτό ζητάτε με την πρότασή σας, να τη φέρετε την πρόταση και να την κουβεντιάσουμε. Να φέρετε την πρόταση για κατάργηση του φορολογικού απορρίτου, για να μπορούμε να δίνουμε και εμείς στοιχεία. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα στοιχεία που ζητάτε, πρώτο στοιχείο, ρύθμιση 100 δόσεων. Να ακούσουμε και τα στοιχεία. Ζητούσατε τα στοιχεία και τώρα που τα λέω δεν κύριε τα ακούτε. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, για να ακούσουμε και τα στοιχεία. Και τώρα που τα μετά λέω, τη μη άρση του φορολογικού απορρίτου, ακούσουμε ρύθμιση τα στοιχεία τώρα. Δόσεων. Ρύθμιση 100 δόσεων. Χρέη έως 1 εκατομμύριο το 99,97%. Χρέη άνω του 1 εκατομμυρίου τα 0,03. Ποια ποσά έχουν υπαχθεί? Στα ποσά που εισπράξαμε, το 80% είναι για κάτω από 1 εκατομμύριο και το 20% είναι πάνω από 1 εκατομμύριο. Τα στοιχεία στα πρακτικά. Το φορολογικό απόρριτο δεν μου επιτρέπει να δώσω τα ονόματα. Δεύτερο στοιχείο. Θα κατατεθούν στα πρακτικά, πάρτε τα, μελετήστε τα. Δεύτερο και εδώ στοιχείο, θα είμαστε την ερχόμενη εβδομάδα. Δεύτερο στοιχείο για να κλείσω. Στην καταστροφολογία, τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο Υπουργείο Οικονομικών, πώς πάνε τα φορολογικά έσοδα, τι γίνεται με όλα αυτά τα ζητήματα. Τρεις συγκεκριμένους πίνακες να μελετήσετε. Πρώτος πίνακας, φορολογικά έσοδα Οκτωβρίου από εφορίες και τελωνία. Όχι απλά κατάρρευση δεν έχουμε, 714 εκατομμύρια πάνω από τον Οκτώβριο του 2014, ίδιο φορολογικό μήνα ως προς τις υποχρεώσεις σε σχέση με το 2015. Δεύτερο στοιχείο, ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Συγκρίνουμε δεκάμινα, δεκάμινο 13, 14, 15. 13 με 14, το πρώτο δεκάμινο, τα ληξιπρόθεσμα αυξηθήκαν κατά 2,6 δις. 14 με 15, ξέρετε πόσο αυξηθήκαν? Μείον 536 εκατομμύρια. Και παρότι λόγω των capital controls δεν μπορούσαμε να πάρουμε μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης, παρόλα αυτά έχουμε μείωση των ληξιπροθέσμων, και να απαντήσετε εσείς γιατί είχατε αύξηση. Τελευταίο στοιχείο και σας το δίνω, ΦΠΑ στα νησιά. Λόγω των ελέγχων που κάναμε στα νησιά το καλοκαίρι, έχουμε αύξηση στα νησιά στον τομέα εστίασης διαμονής κατά 28% του ΦΠΑ που εισπράξαμε, όχι που θα εισπράξουμε. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά, αλλά με το δίκιο του πρόεδρος που είπε και πρέπει να είμαι στο χρόνο μου. Ακούμε μια μεγάλη κριτική. Τι κάνετε για το λαθρεμπόριο καυσίμων, για το λαθρεμπόριο καπνικών, για τη φοροδιαφυγή, για τον παράνομο γοτζόγο, την ιντερνετική αγορά κτλ. Ένα σας λέω. Δεν κάνουμε αυτό που κάνατε εσείς. Κάνουμε σχέδιο και γρήγορα όλα αυτά θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και στο ταμείο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευρισκόμενοι εις πλήρην οικονομική